τη δικιά σου ματιά. Εγώ θα ξεφύγω λίγο για να θα έρθω στο θέμα. Ό,τι θέλεις, ελεύθερα. Τρέχει στην ιστορία. Θέλω να πω ότι είναι σημαδιακή ημέρα και για την Αυγή, γιατί ξαναβγάζουμε για το 10η χρονιά ένα συμπαθητικό ημερολόγιο. Α, και όχι, αυτό είσαι άδικο. Είναι πάρα πολύ καλό. Δεν είναι σημαντικό. Εγώ να, το είδα. Δεν πρέπει να αυτολιβανιζόμαστε, γιατί είναι και αυτό ένα χούρι. Α, θα το πω εγώ τότε. Είναι πάρα πολύ καλό. Εντάξει, είσαι έμπειρος συνάδελφος. Δεχόμαστε το κομπλιμέντο. Ελπίζω να το ακούσουν και οι τηλεθεατές. Μου εδρεύεις. Με εδρεύεις. Έχουμε εδώ το σηκώνω κιόλας. Οπότε το συνδυάσουμε. Το σηκώνω κιόλας. Είναι σε συνεργασία με τον Μαγιακόφσκι. Γι' αυτό μιλάμε. Και νομίζω ότι επειδή είναι τώρα 100 χρόνια ακριβώς από τις μεγάλες τομές που κάνανε, επειδή αναφερθήκατε και στα έργα τέχνης με το αλάτι. Εκτός από το αλάτι που πέφτει στις πληγές της ζωής μας και της πολιτικής, που να δούμε και το αλάτι που δίνουν πολλές φορές με την τέχνη τους οι καλλιτέχνες. Ενίοτε με το αλάτι δίνει και μια γεύση στη ζωή. Και η γεύση που κατά είναι έτσι, κυρίως συστατικό. Μόνο αν πέσει πάνω στις πληγές. Πάμε λοιπόν τώρα σε αυτή την πληγή. Αφού το θυμήσαμε αυτό. Το 1923 βγήκε. Και είναι και τα 100 χρόνια με τον Bauhaus που ήταν περίπου ανάλογες κινήσεις στη Γερμανία. Μπράβο, και μπράβο, και σύνδεση Καντίνσκι και στη Ρωσία και στη Γερμανία. Τέλος να το λέω αυτό γιατί η τέχνη κάνει καλό στη ζωή μας. Παρότι την ξεχνάνε πολλές φορές και οι κυβερνήσεις σε μεγάλο βαθμό. Δημήτρη Τουμπό, θέλω να πάμε. Και η σημερινή λοιπόν τώρα πάμε για την τέχνη τώρα του κυρίου Καμένου. Στην τέχνη αυτή τη συζήτηση. Ναι, δεν είναι καλή τεχνία αυτή που είχαμε αυτή την εβδομάδα με τον κύριο Καμένο πάντως. Γιατί νομίζω ότι με το θεσμικό του ρόλο, εγώ είχα ξαναμιλήσει δημοσίως και το φθινόπωρο με το περιβόητο εκείνο ταξίδι στην Αμερική που ήταν ένα τρακάρισμα θεσμικό όλκης. Από εκεί φάνηκαν διάφορες, πώς να το πω, προχειρότητες τουλάχιστον θεσμικού χαρακτήρα, γιατί πολιτικά μπορεί να έχει τις απόψεις του. Παραδέχομαι και καταλαβαίνω ότι για τον καθέναν, πολύ περισσότερο για τον κύριο Καμένο, ότι στο θέμα της γειτονικής χώρας και της συμφωνίας μαζί της το θεωρούσε και το θεωρεί ταυτωτικό. Ο χειρισμός του όμως νομίζω ότι ήταν πάντα πολύ πίσω από τη θεσμική ποιότητα που πρέπει να έχει η δημοκρατία μας και η κυβερνητική συνεργασία που υπήρξε αυτά τα 4 χρόνια, αποδοτική σε άλλους τομείς. Αλλά σε αυτό νομίζω ότι πολύ καιρό πριν θα έπρεπε να είναι πιο αποφασιστικός πρώτα ο κύριος Καμένος και νομίζω τώρα έχει δείξει απόλυτη αποφασιστικότητα ο Πρωθυπουργός. Μιλάω τη θεσμική αποφασιστικότητα και την πολιτική. Και επιτέλους η σημερινή συνάντηση νομίζω ότι θα δώσει απάντηση σε όλα τα ερωτήματα. Το αναμενόμενο ποιο είναι. Προφανώς ο Πρωθυπουργός θέλει πεντακάθαρη απάντηση από τον Υπουργό Άμυνας για τους χειρισμούς που θα κάνει. Ο Υπουργός Άμυνας, αν θέλει να είναι συνεπής, τουλάχιστον με τα τελευταία που έχει ξαναπεί, δεν έχει δρόμο ύπαρξης συνέχειας αυτής της συνεργασίας, ακριβώς γιατί το έχει μπλοκάρει με το ζήτημα των Σκοπίων, που νομίζω ότι από την άλλη πλευρά, επειδή το έχουμε και κύριο θέμα στην Αυγή, δεν ξέραμε τότε ότι θα γίνει η συνάντηση σήμερα, αλλά είναι η επικαιρότητα γιατί πράγματι ολοκληρώνεται ένας κύκλος ενός έτους. Mm-hmm. Ολοκληρώθηκε πρώτα στη γειτονική μας χώρα, όπου υπενθυμίζω σε όσους μας βλέπουν με την πολιτική αλλαγή που είχε γίνει εκεί με την κυβέρνηση την καινούργια και όχι την παλιά του υπερεθνικιστή Γκρούεφσκι, που τώρα την έχει κοπανίσει στην Ουγγαρία σε κάτι φίλους περίεργους και της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Ούρμπαν, λέω και τα λοιπά. Τώρα ολοκληρώθηκε, ψηφίστηκε στη Βουλή με πολλές προβληματικές καταστάσεις, αλλά ψηφίστηκε Δημήτρη. Και τώρα η σειρά της Ελληνικής Βουλής. Θα έρθουμε, θα έρθουμε και σε αυτό. Και πάμε, πρέπει να το ολοκληρώσει. Πάμε όμως να εξαντλήσουμε λίγο τα ενδεχόμενα της συνάντησης. Νίκο, ισχύει ότι έγιναν έντονοι διάλογοι πριν το ραντεβού, ακόμα και στην λογική ότι δεν θα γίνουν ηφηγένεια για να επιβιώσεις εσύ, φέρετε ότι το είπε ο κύριος Καμένος. Αυτή τη φράση δεν την ξέρω, προφανώς την έχει διοχετεύσει ο κύριος Καμένος στα μίντια. Είναι λογικό να υπάρξει και ένταση και στις μεταξύ τους επαφές τηλεφωνικές και οτιδήποτε άλλη σχέση υπάρχει. Αλλά εγώ επιμένω στο αρχικό, ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία. Δεν μπορώ να καταλάβω τι υποχώρηση να κάνει ο Καμένος. Ο Καμένος έχει πει: παίρνω τους υπουργούς από την κυβέρνηση και παρακαλώ τον Τσίπρα να με διευκολύνει σε αυτό. Οι μισοί του υπουργοί δεν φεύγουν. Δηλαδή, οι τέσσερι από τους 7 επίσης της κοινοβουλευτικής του ομάδας προσανατολίζονται στο να ψηφίσουν την κυβερνητική πλειοψηφία εκ νέου, να δώσουν δηλαδή ψήφο εμπιστοσύνης. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς αυτό το κόμμα θα λειτουργήσει αν παραμείνει στην κυβέρνηση. Δηλαδή, αν έχουμε μια συνέχιση της συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και έχεις ένα κόμμα με αυτή την εσωτερική κατάσταση, όπως έχει διαμορφωθεί, με τους μισούς βουλευτές να είναι απέναντι στον αρχηγό, με τους άλλους μισούς να λένε εμείς δεν σε ακολουθούμε στις πρέσπες και πάει λέγοντας, πέραν της εικόνας η οποία δημιουργείται στην κοινωνία, και καλώς όποιοι είναι απέναντι στην κυβέρνηση θα τις ασκούν κριτική και πολεμική και θα έχουν δίκιο, δεν είναι η εικόνα αυτή. Κανείς δεν εγγυάται ότι ο Καμένος αύριο δεν θα ξανακάνει τα ίδια. Αλλά το βασικό είναι αυτός ο εταίρος δεν μπορεί να είναι ενιαίος από εδώ και πέρα. Άρα ο κύριος Τσίπρας τον συμφέρει κατ' εμέ και πολιτικά. Έπρεπε πολλοί βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είχαν πει από τον Αύγουστο
ότι τερματίζεται ή πρέπει να τερματιστεί αυτή η περίπου συμμαχία αναγκαστική, ανίερη, κατ' εμέ. Δηλαδή ο Καμένος ποτέ δεν ήταν ένας σοβαρός εταίρος, ένας ακροδεξιός κυρίως ήταν. Το είδαμε στα δικαιώματα, το είδαμε στις πρέσπες, σε μια σειρά και στο ύφος της εξουσίας. Είδατε προχτές τι είπε στη Βουλή με στον κύριο Αμυρά. Άρα λοιπόν είναι καλύτερα για τον κύριο Τσίπρα για όσους μήνες απομένουν μέχρι τις εκλογές να πάει ως μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και όχι ως μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Θα είναι και μάλιστα ένα διαφορετικό μήνυμα και στους ψηφοφόρους του και στην κοινωνία και στην κεντροαριστερά που προσπαθεί εκεί να φτιάξει διάφορα πράγματα. Άρα θεωρώ ότι δεν ξέρω τι θα γίνει σήμερα, αν βγούνε όλο χαρές και δεν έτρεχε τίποτα και ο Καμένος συνεχίζει να έχει εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, νομίζω θα είναι ήττα του κυρίου Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ. Το σενάριο, Δημήτρη. Νομίζω ότι, συγγνώμη, δεν έχει κανένα περιθώριο θεσμικό ο κύριος Τσίπρας να μην επαναλάβει αυτό που δεσμεύτηκε δημοσίως μπροστά σε όλους τους Έλληνες πολίτες με τη συνέντευξη στο Όπεν. Ναι. Έβαλε το πολιτικό και το θεσμικό πλαίσιο. Και όχι μόνο για τον κύριο Καμένο, για όλους. Γιατί υπήρχε και η παραφιλολογία και φιλολογία και η επίθεση της αντιπολίτευσης, κυρίως αξιωματικής, που έλεγε δεν μπορεί να μείνει μια κυβέρνηση, μιλάνε για κυβέρνηση κουραλού κτλ. Εδώ μιλάμε για θεσμικό και πολιτικό πλαίσιο που λέει το εξής, τουλάχιστον για όσους μας βλέπουν, για τους συμπολίτες μας. Ότι ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι πρέπει να είναι πεντακάθαρη η απάντηση του κυρίου Καμένου. Και προφανώς δεν έχει άλλη πεντακάθαρη απάντηση ο κύριος Καμένος παρά να πει ότι είναι εκτός της ιστορίας με βάση τη Συμφωνία των Πρεσπών. Συνεπώς, να έχει την ευχέρεια ο Πρωθυπουργός, και θα την έχει ούτως ή άλλως, να βάλει θέμα εμπιστοσύνης. Γιατί πήρε την πρωτοβουλία ο Πρωθυπουργός και είπε: λοιπόν, το πιθανό εγώ σενάριο, βάζω δηλαδή θέμα εμπιστοσύνης που δεν ταυτίζεται με την ψηφοφορία για το θέμα της Συμφωνίας των Πρεσπών. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό και στους συμπολίτες μας. Και νομίζω ότι είμαστε μπροστά σε εξελίξεις. Λογικά λοιπόν επαναλαμβάνεται αυτή η θεσμική τοποθέτηση ότι μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε σύγκληση της Βουλής. Αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο. Αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο. Το λέω και πολιτικά, το λέω και δημοσιογραφικά. Το λες λοιπόν ότι το πιο πιθανό είναι ότι θα υπάρχει ρήξη. Ένα, η οποία, ναι, παρακαλώ. Έχουμε μέσα στη βδομάδα, και εγώ συμφωνώ, στο επόμενο δεκαήμερο, εν πάση περιπτώσει, θα έχουμε μια ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού. Με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει ρήξη επί της ουσίας. Έτσι δεν σημαίνει βελούδινο διαζύγιο. Βεβαίως. Μα είπαμε. Έχει και άλλα χαρακτηριστικά. Εγώ να σα πω και. Δημήτρη, να σου πω και κάτι άλλο, Κετάκη. Εγώ θεωρώ ότι και για την οικονομία, δεν ξέρω κατά πόσο εσείς θα παρακολουθείτε, και για την οικονομία και για τα ομόλογα και για το χρηματιστήριο, θα ήταν καλό να εμφανιστεί μια ενιαία κυβέρνηση και όχι μια κυβέρνηση η οποία κάθε δεύτερη εβδομάδα θα έχει τριγμούς, θα έχει όλο αυτό το αλαλούμ μεταξύ τους. Θα είναι καλύτερο και αν μάλιστα όσοι βουλευτές φύγουν από τον Καμένο, όπως λέγεται η κυρία Κουντουρά, ο κύριος Παπαχριστόπουλος, ο κύριος Ζουράρης, ο κύριος Κόκαλης, ή ο κύριος Δανέλης από την πλευρά του ποταμιού, δεν ξέρω ποιος άλλος, ενδεχομένως και κάποιος από το Κινάλ, θα ήταν καλύτερο για τον κύριο Τσίπρα, δεν λέω για τους ιδίους ή για την αντιπολίτευση, να τους εντάξει ακόμη και στα ψηφοδέλτια. Να είναι δηλαδή μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Με συγχωρείς. Μπορεί να αυτό την πούνε θα κουρελού και τη λένε κουρελού. Αλλά εγώ λέω ότι στο τέλος της ημέρας αυτό το οποίο μένει είναι το κυβέρνηση. Μπορεί σήμερα να την πεις κυβέρνηση κουρελού. Αλλά είναι κυβέρνηση. Όπως λένε πολλοί, κυβέρνηση μειοψηφίας. Αντιλαϊκή κυβέρνηση. Κυβέρνηση διαπλοκής. Αλλά στο τέλος υπάρχει κυβέρνηση. Όταν δε ενταχθούν αυτοί και στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, που λογικό κάτι με θα είναι, νομίζω θα είναι καλό. Αυτή η σταθερότητα που θα εκπέμψει για όσους μήνες, μάλλον μέχρι τον Μάιο. Καλά, θα έρθουμε και σε αυτό, γιατί ούτως ή άλλως είναι μια αγαπημένη συζήτηση ανάμεσα στους δημοσιογράφους. Θεωρείς λοιπόν, Δημήτρη, ότι θα βοηθήσει το ΣΥΡΙΖΑ μια κυβέρνηση μετά από ρήξη και η οποία θα έχει αποσπάσει και θα έχει μέσα τα ονόματα που είπε ο Νίκος Φελίξης, την κυρία Κουντουρά, τον κύριο Κόκαλη και πάλι λέγοντας. Πρώτα απ' όλα, επανέρχομαι επειδή πιστεύω ότι στα θεσμικά στη χώρα μας έχουμε μεγάλα προβλήματα και πολλές φορές δεν βοηθάνε και οι ηγεσίες των κομμάτων. Στα θεσμικά, επαναλαμβάνω, παρά τις πολιτικές αντιθέσεις που είναι θεμητές και στην πολιτική κριτική. Ακριβώς αυτή τη συγκυρία έπρεπε να καταλαβαίνουν όλοι αυτό που είπε ο συνάδελφος ο Φελίξης. Ποιο δηλαδή, ότι η σταθερότητα μιας κυβέρνησης, ακόμα παρότι είναι προφανές ότι είναι και θεσμικά στο τέλος του βίου της, έστω και αν γίνουν κανονικά εκλογές, όπως λέει ο Πρωθυπουργός ότι επιδιώκει, και παρά τους προβληματισμούς του Καμένου, όχι τώρα μόνο, έχουμε καιρό τώρα που είναι αυτή η ιστορία που τραβιέται εν ώψη και της Συμφωνίας των Σκοπίων. Έχει σημασία λοιπόν και για την οικονομία και για την πολιτική θεσμική σταθερότητα να φανεί η πρωτοβουλία, η θεσμική που πήρε ο Πρωθυπουργός. Και νομίζω ότι θα την ολοκληρώσει. Με αυτή την έννοια το είπα και πολιτικά και δημοσιογραφικά. Κάτσε, το αν και ποιος υπουργός θα παραιτηθεί, θα φύγει η μορφή, παρά το θέμα της σημασίας της συζήτησης και δεν την αποφεύγω, φάνηκε παραδείγματος χάρη
στην συνεχώς αναβαλλόμενη κοινοβουλευτική ομάδα των ΑΝΕΛ. Τι έγινε στην κοινοβουλευτική ομάδα όταν επιτέλους προσπάθησε και συνεδρίασε προχτές? Τι έγινε? Προσπάθησε ο κύριος Καμένος να δείξει ότι έχει την απόλυτη, να το πω έτσι, ηγετική εξουσία στο κόμμα του. Δεν την έχει. Αυτό είναι πολιτικό πρόβλημα και κομματικό εκεί. Το ερώτημά μου ήταν άλλο. Ζήτησε την εξουσιοδότηση από τους... Πρόσεξε, την πρώτη φορά δεν πήγαν οι βουλευτές του. Ένας λέει εγώ είμαι ταξίδι στην δεν Πάτρα, υπουργή ο άλλος ήταν στη Βαλαωρίτα, ο άλλος έχω τη δουλειά μου και πάει λέγοντας. Αυτό δεν είναι εικόνα, ας πούμε, και βουλευτικής ομάδας, ώστε να διαπραγματευτεί με τον εταίρο του τον βασικό, δηλαδή τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Τζίπρα. Τη δεύτερη φορά ζήτησε την εξουσιοδότηση να διαπραγματευτεί με τον Πρωθυπουργό την έξοδο των υπουργών από την κυβέρνηση. Και η κοινοβουλευτική ομάδα δεν του την παρήχε. Δεν του την παρήχε με τεχνικό επιχείρημα, αλλά επί της ουσίας δεν την πήρε. Λείπει η Κουντουρά, λείπει η Σοβελώνη, λείπει η Τάδε. Δεν πήρε. Ναι. Λοιπόν, τι αρχηγός κόμματος είναι αυτός ο οποίος δεν μπορεί να ελέγξει? Μα για να είσαι αρχηγός κόμματος πρέπει να έχεις 5 βουλευτές. Αν θέλετε να πάω και στο θεσμό. Κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτό είναι κοινοβουλευτική ομάδα. Εκεί λοιπόν νομίζω είναι το πρόβλημα του Καμένου, ότι ξαφνικά από τις διαδικασίες που θα ξεκινήσουν από τώρα μέχρι και τις εκλογές δεν θα ηγείται κοινοβουλευτικής ομάδας, άρα δεν θα μπορεί να έχει τα προνόμια, ας το πούμε, που του εξασφαλίζει αυτή η ιδιότητα. Δεν θα μπορεί να μετέχει στις συσκέψεις των πολιτικών αρχηγών υπό τον πρόεδρο Δημοκρατίας, δεν θα μπορεί να μετέχει των συζητήσεων στη Βουλή σε επίπεδο αρχηγών, δεν είναι πολλά. Το ίδιο όμως δεν είναι μόνο με τον Καμένο, ελπίζω να τη διευρύνουμε την κουβέντα, είναι και για το ποτάμι, το οποίο και αυτό είναι σε οριακό σημείο. Και για την Ένωση Κεντρών. Και η Ένωση Κεντρών επίσης. Η Ένωση Κεντρών, ο ένας βουλευτής της, ο Σαρίδης, ψήφισε τον προϋπολογισμό. Τον είχαμε χθες και κουβεντιάσαμε και τα πάμε στον αυτό αέρα, με ψήφο εμπιστοσύνης. Παραδοσιακά η ψήφιση του προϋπολογισμού ισοδυναμεί με ψήφιση. Για τον κύριο Σαρίδη, όχι λοιπόν, ακριβώς έτσι όπως μου είπε χθες. Δεν ξέρω τι λέει ο Σαρίδης, αλλά εγώ λέω ότι αυτό το οποίο εμείς ξέρουμε είναι ότι η ψήφιση του προϋπολογισμού ήθιστε να θεωρείται και ψήφος εμπιστοσύνης. Τώρα, ότι δεν θα ψηφίσει, είπε την συμφωνία των Πρεσπών, ναι. Αλλά λέει ότι την εμπιστοσύνη θα την παρέχει αν του ζητηθεί, αρκεί να είναι, λέει, μετά. Εγώ νομίζω ότι θα δούμε πολλές κολοτούμπες μέχρι να γίνουν όλες αυτές τις ψηφοφορίες. Το θέμα είναι ότι τρία κόμματα διαλύονται. Και αυτό λοιπόν είναι καλό, το ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι τρία κόμματα θα διαλυθούν. Είναι καλό αυτό για τη δημοκρατία μας? Με την έννοια της κοινοβουλευτικής δυναμικής και θεσμικής τους εκπροσώπησης μπορεί και να παίρνετε έτσι. Αλλά πολιτικά μπορεί και να επιβιώσουν για ένα διάστημα. Εγώ πιστεύω ότι ο πολιτικός κύκλος του σχηματισμού των ανεξάρτητων Ελλήνων με τον ένα ή τον άλλο τρόπο οδηγείται προς ένα τέλος. Και νομίζω και το ρεπορτάζ λέει ότι έχουν γίνει και κάποιες κρούσεις για ενδεχόμενες, ας το πούμε, αυριανές ή μεθαυριανές απόπειρες συγκέντρωση άλλων δυναμικών, π.χ. ακόμα και με την Ένωση Κεντρών. Έχει δημοσιευθεί, έχει γραφτεί. Δεν μπαίνω όμως εγώ αυτό ακόμα. Θυμίζω τους ανεξάρτητους. Επειδή ακόμα είμαστε στο λίγο πριν, παρότι περιγράφουμε τα σενάρια και κάνουμε την πολιτική ανάλυση ως δημοσιογράφοι, λέω το εξής. Νομίζω ότι ο κύριος Καμένος έχει βρεθεί προπολού σε ένα πολιτικό αδιέξοδο που έχει άλλα χαρακτηριστικά και τον οδηγούν και σε κινήσεις όπως, ας πούμε, η χθεσινή. Ανακοινώνει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό ο κύριος Καμένος για τη Δευτέρα. Το ξέρετε αυτό. Και μετά βγήκε η επίσημη ανακοίνωση από το Πρωθυπουργικό Γραφείο που λέει ότι η συνάντηση γίνεται σήμερα και γίνεται. Δηλαδή θέλω να πω. Και γίνεται στο Μαξίμου. Γιατί κινήσεις. Λογικό δεν ξέραμε εκεί που θα γίνει. Μα είναι και λογικό για να σηματοδοτήσει ο Πρωθυπουργός θεσμικά, επαναλαμβάνω, ότι έχει αυτή την θεσμική και πολιτική πρωτοβουλία και καλεί τον Υπουργό του. Γιατί πρώτα είναι υπουργός άμυνας σε αυτή την κυβέρνηση ο κύριος Καμένος και συνεταίρος πολιτικά. Επίσης, μα με βάση αυτά τα οποία εβδομάδα, και οι δύο είπατε, Δημήτρη, το να πηγαίνει πίσω σε χρόνο, κακό κάνει. Αυτή η έκανε κακό δηλαδή, και στην κυβέρνηση. Και στην κυβέρνηση και στην χώρα. Ακόμα και αυτή η εβδομάδα. Θυμίζω ότι πώς ξεκίνησε η εβδομάδα. Ας κάνουμε λίγη αφαίρεση, να το θυμίσουμε στους συμπολίτες μας. Ο υπουργός άμυνας, ενώ έχει ότι κατεβάζει μια τροπολογία με κακό τρόπο, όπως φάνηκε και μέσα στη διαδικασία τη θεσμική στη Βουλή, τον ορθός βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τους αναφέρει ένα όνομα και άλλοι, και ο Ξηδάκης και γιατί λοιπή. Σε πειράζει, αλλά και η αντιπολίτευση, όχι μέσα. Μα εμείς το ρεπορτάζ παρουσιάζουμε και καλά κάνεις, γιατί δεν νομίζω ότι πολλοί συμπολίτες μας δυστυχώς παρακολουθούν το κανάλι της Βουλής. Λέω ότι ο Φίλης ήταν ο βασικός ο οποίος τον ανάγκασε να το κάνει. Και αναγνωρίζω ότι και η αξιωματική αντιπολίτευση το ξεκίνησε καλά, γιατί έβαλε την ένσταση, η αξιωματική αντιπολίτευση, επαναλαμβάνω, για το θέμα να τον συνεδριάσει πρώτα η Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας και Εξοπλισμών. Για το οποίο εν τέλει έκανε μια κίνηση πίσω ο Υπουργός Άμυνας Καμένος για να συζητήσει την Παρασκευή. Πρόσεξε όμως, μετά το γκάζωσε όμως η Νέα Δημοκρατία, γιατί πήγε και είπε: παραιτήθηκες, δεν παραιτήθηκες, εγώ φεύγω. Ευτυχώς όλη η Νέα Δημοκρατία.
Είχε δίκιο. Στο ερώτημα, ναι. Α, επέδειξε αντανακλαστικά. Όχι στη θεσμική. Όχι στη θεσμική στάση, καταλήγουμε. Σου λέει πώς δεν θα διαπροσωπήσω όταν γίνεται η συζήτηση που είχε ζητήσει και ορθώς την είχε ζητήσει. Είχε και εν δίκιο. Τέλει. Επέδειξε αντανακλαστικά, δεν ξέρω, ήταν νομίζω ο Κασούλας. Για την κριτική και την αντιπολιτευτική τακτική στο να γίνει πρώτα η θεσμική συνεδρίαση, όχι στο να αποχωρήσει και ευτυχώς το κίνημα αλλαγής και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, όλη η υπόλοιπη αντιπολίτευση παρέμεινε με ενστάσεις, με κριτικές, γιατί θυμίζω, εδώ μιλάμε για 250 εκατομμύρια τα οποία πρέπει να δοθούν και να στηρίξουν την εθνική αμυντική βιομηχανία, αλλά από εκεί και πέρα, σχέτως τι θα στηρίξει, δεν θα στηρίξει και τις θέσεις εργασίας, έγινε και η κλειστή συνεδρίαση που θα βλέπαν για πρώτη φορά τη συμφωνία που είχε υπογραφεί ακριβώς για αυτή την αναβάθμιση στον F-16. Άρα με ένα υπεύθυνο κόμμα το αξιοποιεί αυτό. Πέραν του τεχνικού, πάντως υπάρχει θέμα επί της ουσίας. Αυτό, επειδή αναφέρθηκα προηγουμένως στο Φίλιο, ο Φίλης είπε δεν μπορεί να δώσουμε 1,5 δις, δεν ξέρω σε ποιες ιδιωτικές εταιρείες, όταν την ίδια στιγμή η κυρία Φωτίου, νομίζω είναι στο Υπουργείο Εργασίας, ψάχνει, 500 εκατομμύρια για το Υπουργείο και για τους ανέργους, για τους συνταξιούχους, δεν ξέρω για πού. Δεν μπορεί λοιπόν να δίνουμε 500 εκατομμύρια έτσι και 1,5 δις να το χαρίζουμε σε εταιρείες, είπε. Αυτό λοιπόν πρέπει να το δουν και επί της ουσίας το θέμα. Θα τα δουν και επί της ουσίας. Αν τα σπάσουν σήμερα, υποθέτω ότι στην αυριανή συζήτηση στη Βουλή δεν μπορεί να πάει ο καμένος υπουργός άμυνας. Θα τον αντικαταστήσει ο αναπληρωτής του. Ποιος είναι ο κύριος Ρήγας. Δεν πάει η κυβέρνηση. Δεν μπορεί να μην πάει η κυβέρνηση για να τον δρομολογήσει. Ο κύριος Ρήγας. Τον τρόπο αυτό. Επίσης να πω και κάτι άλλο. Μπορεί να το πάει και 10 μέρες πίσω. Επειδή μιλάμε για τον Καμένο, αναφέρθηκε τώρα ο συνάδελφος ο Φελίκης. Υπάρχει το εξής. Εμένα μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση πρώτα ως πολίτη, γιατί ξέρω τους περισσότερους ανθρώπους όπως ξέρετε κι εσείς, το ότι για τέτοια συμφωνία και τέτοια ζητήματα, πέρα από τις παλινοδίες και τις υπαναχωρήσεις του κυρίου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, υπάρχει μια αφωνία, ενός άλλα είναι πολύ κραυγαλαία η παρουσία, του πρώην Πρωθυπουργού του κυρίου Σιμίτη και άλλων προσωπικότητων της διαδρομής της θεσμικής και της πολιτικής, της συμφωνία των Πρεσπών μιλάω. Δεν γίνεται μεθαύριο που θα φτάσουμε σε 10 μέρες, σε 15 μέρες στη διαδικασία ολοκλήρωσης με τα επίσημα έγγραφα από την γειτονική χώρα να μην τοποθετηθούν. Ποιοι είναι άλλοι? Όχι, πώς δεν είναι, πάρα πολλοί είναι, οι οποίοι άλλα λέγανε πριν και άλλα λένε τώρα. Δεν θέλω να πω τα ονόματα. Ο Καραμαλής. Και ο Καραμαλής, βεβαίως. Θα πρέπει να τοποθετηθεί. Δεν είναι προφανές. Εδώ υπάρχει. Εγώ είμαι της άποψης, Δημήτρη, ο Καραμαλής πρέπει να τοποθετηθεί. Ο Σιμίτης πρέπει να τοποθετηθεί. Ο Παπανδρέου. Ο Παπανδρέου νομίζω θα τοποθετηθεί. Από όσα έμαθα, τα ξέρετε και εσείς τώρα, στην παρουσίαση του βιβλίου της προάλλες, ναι. Έγινε τοποθετήσεις γύρω-γύρω. Έγινε το βιβλίο του συναδέλφου του Στέφου που αναφερόταν στο θέμα του Βουκουρεστίου κτλ. Και λέω, ούτε εκεί γίνανε οι συζητήσεις πιο ολοκληρωμένες, παρότι είχε μεγάλη συμμετοχή και μεγάλη σημασία. Το βιβλίο. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει συνιστώσει τον Καραμαλή. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καμία συνιστόσα από τη δεξιά που είπες πριν. Πιέστε τον Καραμαλή λοιπόν. Θεσμική τοποθέτηση. Και υπενθυμίζω για όσους μας βλέπουν. Το ξαναλέω για πολλωστή φορά, γιατί ούτως ή άλλως πάμε προς τις εκλογές. Πιέστε τον Καραμαλή. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Και έτσι δεν ψηφίστηκε γιατί γίναν αριστεροί όλοι στην Ελλάδα. Ψηφίστηκε από τους συμπολίτες μας, δοκιμάστηκε. Θεωρώ ότι έχει δείξει ένα έργο σε πολλά μέτωπα. Έχει τη δυνατότητα και το χρονικό διάστημα. Πιέστε τον Καραμαλή. Το ο Τσίπρας να πιέσει τον Καραμαλή. Καλά τα πάνε. Νίκο, εγώ να πιέσουμε τους πάντες να είναι πιο θεσμικοί. Λιγότερο υποκριτές και δημαγωγοί και να φύγουμε από τις αγρότητες. Ο κύριος Σιμίτης δεν ξέρω τι θα κάνει. Θεωρώ ότι πρέπει να μιλήσει για τον Γιώργο τον Παπανδρέου. Έχω την, ας το πούμε, τη βεβαιότητα θα έλεγα ότι τις επόμενες ημέρες ο Παπανδρέου θα τοποθετηθεί το θέμα. Έχει σημασία και σημαίνει επειδή η που γίνεται στο Μέγαρο Μουσικής. Πιέσεις, συνάδελφοι, επειδή υπάρχουν πιέσεις. Επειδή υπάρχουν πιέσεις. Πάντως αν συνεχιστεί, συγγνώμη Τάκη, τελευταία κουβέντα, αν συνεχιστεί αυτή η εικόνα της κυβερνήσεως που είναι τόσο απαράδεκτη, νομίζω ότι θα είναι σε βάρος του Τσίπρα. Πρέπει σήμερα να λύσει τον κόρδιο δεσμό. Και νομίζω ότι ο Στούμπος που είναι και στο ΣΥΡΙΖΑ συμφωνεί. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, Δημήτρη. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.